Στο κλειστό γήπεδο της Αργυρούπολης παρακολουθούμε την προπόνηση της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του ΑΟΝΑ, η οποία φέτος θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της Α2, ενώ θα μιλήσουμε με την προπονήτρια αλλά και παίχτρια της ομάδας. 2-3, ΖΑ! Έχω μαζί μου την προπονήτρια της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Αργυρούπολης, την κυρία Δήμητρα Λυκογιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο κλειστό της Αργυρούπολης, λίγο πριν ξεκινήσει η δική σας προπόνηση. Η χρονιά σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσει και επίσημα για εσάς. Ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις? Σίγουρα είναι μια χρονιά ενδιαφέρουσα, γιατί είμαστε πρώτη χρονιά που συμμετέχουμε στην Α2. Η ομάδα είναι πολύ νεανική, νέα πρόσωπα, νεαρές αθλήτριες. Εύχομαι ότι καλύτερο για την ομάδα της Αργυρούπολης, εννοείται, και ένα καλό πρωτάθλημα να είναι. Πέρσι καταφέρατε και εξασφαλίσατε την άνοδο από την Β' Εθνική στην Α2 και συγχαρητήρια κιόλας. Είχατε μια πολύ σημαντική επιτυχία. Φέτος πώς βλέπετε την πορεία της ομάδας, ποιοι θα είναι οι στόχοι? Σίγουρα οι στόχοι είναι εξ αρχής η παραμονή, μια εύκολη παραμονή. Φυσικά εφόσον η ομάδα έχει αλλάξει αρκετά στο μέγιστο σε αριθμό, είναι και νεαρές αθλήτριες, θα δούμε στην πορεία. Σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια θα έχουμε εικόνα της ποιότητας και των άλλων ομάδων και της δυναμικότητας του πρωταθλήματος. Και θα δούμε στην πορεία τι μπορούμε να καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, είναι κοντά μου δύο από τις παίχτες της γυναικείας ομάδας της Αργυρούπολης, η Ειρήνη Γούλα και η Ιουλία Ζόρζου. Η Ειρήνη Γούλα είναι και αρχηγός. Να ξεκινήσουμε με σένα, Ειρήνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Βρίσκεσαι 10 χρόνια στην ομάδα της Αργυρούπολης. Έχεις ξεκινήσει από τα φυτόρια, από τις ακαδημίες του Συλλόγου. Ήσουν μέλος της περσινής ομάδας που πήρε την άνοδο για την Α2. Θα ήθελα να μας πεις τις εμπειρίες από την περσινή χρονιά, τι σου έμεινε και πώς πιστεύεις θα πάει η ομάδα φέτος. Όπως είπατε και εσείς, είμαι 10 χρόνια σε αυτήν την ομάδα, οπότε έχω ζήσει αυτόν τον κόπο πάρα πολλά χρόνια. Θέλαμε πολλά χρόνια να ανέβουμε και το προσπαθούσαμε, αλλά δυστυχώς δεν γινότανε. Πέρυσι ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας, όλες τις κοπέλες και με την προπονήτρια. Και προσπαθήσαμε πραγματικά πάρα πολύ σκληρά και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα μας δικαίωσε κιόλας, γιατί καταφέραμε τελικά το στόχο μας. Τι πιστεύεις ότι θα φέρει η φετινή χρονιά για την Αργυρούπολη? Θα προσπαθήσουμε και πάλι όσο καλύτερα μπορούμε. Θα δώσουμε την ίδια βαρύτητα σε όλα τα παιχνίδια που έρχονται. Και από εκεί και πέρα ελπίζω να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται στην κατηγορία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και στην Ιουλία. Ιουλία, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Εσύ είσαι ένα από τα νέα πρόσωπα για την ομάδα της Αργυρούπολης. Θέλω να μου πεις πώς είναι έτσι οι πρώτες σου ημέρες στην ομάδα και πώς πιστεύεις θα κυλήσει η πορεία της Αργυρούπολης φέτος. Έχουμε πολύ καλή σχέση με τα κορίτσια. Θεωρώ ότι έχοντας υγεία, που είναι το βασικότερο, ότι θα έχουμε μια καλή αγωνιστική χρονιά, τόσο ομαδικά με την ομάδα μας, όσο και με τις αντίπαλες ομάδες. Έχω δει ότι είναι καλό το επίπεδο. Αυτό. Είναι πρόκληση για εσάς η Α2 πάντως φέτος, έτσι? Είναι από τους στόχους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κοντά μας ο Γενικός Αρχηγός του Τμήματος Βόλεϊ του ΑΟΝΑ, ο κύριος Απόστολος Μουλακάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα πούμε δύο λόγια τώρα για την γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Αργυρούπολης, η οποία πέρσι έφτασε μια μεγάλη επιτυχία, κέρδισε την άνοδο από τη Β' Εθνική Εσπέδα στην Α2 και έχει μπροστά της την πρόκληση της συμμετοχής σε αυτή την υψηλότερη κατηγορία. Ναι, ήταν ένα όνειρο πενταετίας του Συλλόγου να καταφέρει η γυναικεία ομάδα να ανέβει σε εθνικές κατηγορίες. Το καταφέραμε με την βοήθεια της Δήμητρας Λυκογιάννη και πλέον να ταινίζουμε το μέλλον μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ο στόχος στο γυναικείο αθλητισμό, στο γυναικείο βόλεϊ, είναι να προσφέρουμε όσο το δυνατό περισσότερα στα αναπτυξιακά μας τμήματα, να αναπτύξουμε τη βάση μας, τις ακαδημίες μας, και από εκεί και πέρα, όταν έχεις γερή βάση, όλα είναι λίγο πιο εύκολα. Έχουμε όραμα, έχουμε στόχους, έχουμε όρεξη για δουλειά και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Με τι στόχους θα μπει η ομάδα τώρα στο πρωτάθλημα της Α2?
Η στόχευση για το πρωτάθλημα της Α2 είναι να πλασαριστούμε σε μια καλή θέση, όσο πιο ψηλά τόσο πιο καλά. Θέλουμε να εδραιωθούμε στην κατηγορία και από εκεί και πέρα το πιο πάνω θα μπορούμε να το δούμε. Δεν είμαστε αρνητικοί, θέλουμε να το κάνουμε, απλά με συνετά βήματα και λογικά βήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ξέρουμε πως ο Σύλλογος της Αργυρούπολης, πέραν του αθλητικού κομματιού, δείχνει και ένα διαφορετικό πρόσωπο. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Ναι, νομίζω ότι όσοι θέλουν να θεωρούνται ότι προσφέρουν στην νεολαία και στην κοινωνία, πέρα από το κομμάτι του αθλητισμού, πρέπει να συμβάλλουν με κάποιο τρόπο σε κοινωνικές ομάδες, σε άτομα μεμονωμένα, στην πόλη την οποία υπηρετούν κατά κάποιο τρόπο. Το Τμήμα Πετοσφαίρης της κάθε χρόνο κάνει τουλάχιστον 2 με 3 δράσεις. Προσφέρουμε είτε σε ιδρύματα στοχευμένα, είτε σε κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη, με διάφορες εκδηλώσεις που κάθε χρόνο αποφασίζουμε η ομάδα των εφόρων ποιες θα είναι αυτές. Αλλά νομίζω ότι ο αθλητισμός και η κοινωνική προσφορά είναι ένα πράγμα. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο το ένα. Και τα δύο μαζί, ώστε να μπορέσεις να προσφέρεις στην κοινωνία που δραστηριοποιείσαι. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης που μας προσφέρει τις εγκαταστάσεις για να μπορούμε να λειτουργούμε και να δραστηριοποιούμαστε. Νομίζω ότι ο Δήμαρχός μας, ο Γιάννης ο Κωνσταντάτος, αγαπάει τον αθλητισμό, προσφέρει στον αθλητισμό και είναι συνέχεια κοντά μας. Και θέλω να τον ευχαριστήσω πραγματικά από την καρδιά μου για τη βοήθεια που προσφέρει στο Σύλλογο. Ευχαριστούμε πολύ και πολλά συγχαρητήρια για αυτές σας τις πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η προετοιμασία της γυναικείας ομάδας βόλης της Αργυρούπολης συνεχίζεται με στόχο την καλύτερη δυνατή παρουσία στο πρωτάθλημα της Α2. Από το κλειστό γήπεδο της Αργυρούπολης, για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.